Δεν είναι αυτά που είπατε εσείς. Δεν είναι ο συνταγματικά κατοχυρωμένος ρόλος της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει κριτική στην κυβέρνηση και για τα εργασιακά και για τα οικονομικά θέματα και για τα κοινωνικά και για όλα. Εχθροπάθεια είναι να δίνει η χώρα σου τη μάχη να λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τα εθνικά συμφέροντα το πρόβλημα με τη Βόρεια Μακεδονία και να φέρνει εδώ τη Συμφωνία των Πρεσπών και εσείς αυτοί εννοώ που εκπροσωπείτε σήμερα, να ξεσπούν σε ένα απίθανο εθνολαϊκιστικό πογκρόμ εναντίον σε τελική ανάλυση των ίδιων των συμφερόντων της χώρας. Εχθροπάθεια, κύριε Χρυσοχοίδη, είναι να έχεις απέναντί σου μια αξιωματική αντιπολίτευση που σε έχει στηρίξει με αδιανόητο για το παρελθόν και το ελληνικό κομματικό σύστημα στην περίπτωση της πανδημίας, που έχει ψηφίσει μαζί σου χωρίς να έχει πρόβλημα για να αξιοποιήσει το Σύνταγμα και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, που έχει στηρίξει τη συμφωνία της ΑΟΣ με την Ιταλία, παίρνοντας μέρος του κόστους που συνεπάγεται η στήριξη αυτής της συμφωνίας. Και εσύ, αυτό είναι εχθροπάθεια λοιπόν, κύριε Χρυσοχοίδη, όταν τα έχεις όλα αυτά, να μην έχεις πει μια φορά διαστόματος και του Πρωθυπουργού και όλων εσάς που είσαστε στην κυβέρνηση ένα μπράβο, ένα έβγε και ένα ευχαριστώ στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μπορεί να έχουν κρατήσει παρόμοια στάση. Αλλά να συνεχίζεις να εχθρεύεσαι και να απολώνεις με έναν τρόπο λαϊκιστικό, με έναν τρόπο χυδαίο, με έναν τρόπο πάρα πολλές φορές συκοφαντικό για πολλούς ανθρώπους. Και τελευταίο τώρα, επειδή μιλάμε για εχθροπάθεια, δεν μπορώ να μην το πω. Όταν έγινε το πρόβλημα στον Εύρο με ένα δημοσίευμα έγκυρης εφημερίδας ότι υπήρχε νεκρός και το αναμετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και το έκαναν σημαία τους. Είναι αλήθεια, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν είναι αλήθεια ότι σας πήρα τηλέφωνο ως αρμόδιος τομεάρχης με εντολή του Αλέξη Τσίπρα πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ανακοίνωση και σας ρώτησα, είναι αλήθεια αυτό που μεταδίδεται ή όχι, και μου είπατε, δεν είναι αλήθεια, Γιάννη. Και γι' αυτό το λόγο εμείς δεν αντιδράσαμε, δεν βγάλαμε καμία ανακοίνωση. Αυτό όμως είναι ένα άλλο μοντέλο αντιπολίτευσης, ένα άλλο μοντέλο πολιτικού πολιτισμού, ένα άλλο μοντέλο πολιτικής αντιπαράθεσης, αν θέλετε, υγιούς, συνταγματικά κατοχυρωμένης πολιτικής αντιπαράθεσης, που δεν σας περνάει από το μυαλό. Και κάτι τελευταίο, επειδή εγώ είπα για ποιους κάθεστε, με ποιους κάθεστε δίπλα, και εσείς είπατε ποια σημαία κρατάω. Μία υποσημείωση, μία συμπλήρωση, μία αναφορά. Και μία διαφορά, ότι εγώ σε αυτά τα έδρανα καθόμουν και πριν από 10 χρόνια. Δεν καθόμουν πριν από 10 χρόνια σε αυτά τα έδρανα και τώρα κάθομαι σε αυτά τα έδρανα. Σας ευχαριστώ.